τελευταίος σταθμός της Νικηφόρας περιοδίας για τις εκλογές του περασμένου Γενάρη και ξαναπιάνουμε το νήμα, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε τον λαό, θέλουμε να μας κρίνει ο λαός και πηγαίνουμε στην κάλπη με αυτοπεποίθηση ότι ο λαός έχει και γνώση και αισθητήριο να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε στις 25 του Γενάρη δεν θα σταματήσει εδώ επειδή κάποιοι σχεδίασαν την παρένθεση για να ξαναφέρουν το παλιό στην εξουσία. Και γι' αυτό ξαναπιάνουμε το νήμα εδώ από την Κρήτη, από τον ομό Γανίων, και είναι και μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι στην Κίσα μου. Σε μια περιοχή με πολύ μεγάλες δυνατότητες, θα έλεγα ιδίως οι περιοχές της δυτικής ακτής της Κρήτης ίσως έχουν μια μοναδική ομορφιά, όχι στην Κρήτη, όχι στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο. Και είναι μια περιοχή που αξίζει τον κόπο κανείς να σκύψει πάνω στα προβλήματα για να αναδείξει τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω πριν από λίγο στο Δημαρχείο των Χανίων με τους περισσότερους δημάρχους, όλους τους δημάρχους και αντιδημάρχους, εκτός από την δήμαρχο της Γάβδου που δεν κατάφερε να έρθει. Κουβεντιάσαμε για τα προβλήματα, για τις δυνατότητες, για το τέρας της γραφειοκρατίας που μας πλακώνει, για την ανάγκη να υλοποιήσουμε ένα δημιουργικό σχεδιασμό, την επανάσταση των αυτονόητων, θα έλεγα εγώ, να κάνουμε τα αυτονόητα πράξη. Διότι πράγματι η χώρα βρέθηκε σε μια δραματική κρίση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας κακών επιλογών, αλλά και μιας εκδικητικής στάσης των Ευρωπαίων εταίρων μας. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν παθογένειες, μεγάλες παθογένειες, για τις οποίες δεν φταίνε οι έξω, φταίμε εμείς, που τις δημιουργήσαμε και τις ανεχθήκαμε και τις ανεχόμαστε. Και άρα η πρώτη ειλικρινής δέσμευση και υπόσχεση είναι με το ίδιο θάρρος, με το ίδιο πείσμα, με την ίδια δύναμη που δώσαμε τη μάχη με τους έξω και σταθήκαμε όρθιοι, θα δώσουμε τη μάχη μέσα αυτή τη φορά. Με τα μεγάλα συμφέροντα, τις μεγάλες παθογένειες που κρατάνε πίσω τις δυνατότητες του τόπου μας και του λαού μας για δημιουργία. Φίλες και φίλοι, θα πω για τα αγροτικά που είναι το βασικό θέμα, επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια εισαγωγή που αφορά αυτό που σκέφτεστε όλοι σας. Και αυτό που σκέφτεστε όλοι σας είναι γιατί πάμε ξανά στις κάλπες μετά από 6 μήνες, 7. Και ποιο είναι το διακύβευμα τούτη τη φορά αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Πρέπει να σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, από την πρώτη στιγμή το κατάλαβα, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα και εγώ και οι συνεργάτες μου αντιμέτωποι σε μια απολύτως ετεροβαρή σχέση δυνάμεων, που βρεθήκαμε αντιμέτωποι σε αυτή τη σύγκρουση που κάποιοι την ονομάσαν διαπραγμάτευση, ήταν σύγκρουση όμως, ότι υπήρχε ένα σχέδιο. Αφού έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την ορμή, τον πόθο, την αγωνία του λαού για μια μεγάλη αλλαγή στον τόπο μας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια, άφησαν τα πράγματα να εξελιχθούν, σχεδιάζοντας την παρένθεση, έτσι τη λέγανε, αριστερή παρένθεση. Κάνανε το παν να την πετύχουν μέσα στους 2 πρώτους μήνες, θέλοντας να οδηγήσουν σε χρηματοπιστωτική ασφυξία την χώρα, και το επιχείρησαν. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στην Κρήτη, φορτίο με παράνομα όπλα.